Έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον Γιώργο Δέδα, τον προπονητή Γιώργο Δέδα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Κώστα τον Χαραλαμπίδη και λέγαμε ότι το συζητούσαμε μαζί ότι τονίζουμε το προπονητή. Το τονίζουμε και τώρα για τον Γιώργο τον Δέδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τον γνωρίσαμε παίχτη, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια είναι και αυτό προπονητή. Φέτο θα τρίκαλα. Γιώργο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Λοιπόν, εντάξει, θα ξεκινήσουμε από τα του Σαββάτου και γενικότερα λίγο έτσι στο ξεκίνημα που έχετε κάνει στα Τρίκαλα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ τα Τρίκαλα, γιατί δεν βολεύουν και ώρες, τα είδα κανονικά σε ένα παιχνίδι σε αυτό του Σαββάτου και μου έκανε τρομερή εντύπωση η εικόνα της ομάδας, δηλαδή θετική. Θα μου πεις, είδες ένα καλό παιχνίδι της ομάδας, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι γίνεται αρκετά καλή δουλειά. Στο ξεκίνημα τη σεζόν τουλάχιστον και με έτσι όπως έχετε στελεχώσει την ομάδα μέχρι τώρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα δύο μάτς που είχαμε στην έδρα μας με Λαύριο και ΠΑΟΚ, που ξέραμε από το καλεντάριο ότι είναι δύο μάτς τα πρώτα στην έδρα μας, τα είχαμε κυκλώσει έτσι ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη σε αυτά. Είχε βολέψει ότι την πρώτη αγωνιστική παίζαμε με την ΑΕΚ εκτός, θεωρητικά χαμένο μάτς, και την τρίτη με τον Ολυμπιακό εκτός επίσης χαμένο μάτς. Οπότε αυτό μας βοήθησε λίγο να φορμάρουμε τις ομάδες πριν από αυτά τα δύο μάτς. Ναι. Και με τον ΠΑΟΚ πραγματικά ήταν από το πρώτο λεπτό πήγαμε με ενέργεια. Κάτι που το είχαμε τονίσει, ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ θα έρθει από το ταξίδι. Έχει ήδη αρκετά μάτς, δηλαδή και τα φιλικά του ΠΑΟΚ ήταν δύσκολα με ταξίδια. Είναι μια ομάδα, ας πούμε, που έχει μάτς και χιλιόμετρα μέχρι στιγμής και είπαμε να το εκμεταλλευτούμε και πήγαμε την αρχή με ενέργεια και μας βγήκε αυτός ο ενθουσιασμός. Γιώργο, σε τέτοια μάτς αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, η ενέργεια. Και σε ρωτάω γιατί εγώ νομίζω ότι φέτος οι ομάδες του επίπεδου των Τρικάλων είναι πιο δυνατές από ό,τι πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή, ίσως το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι ξένοι, νομίζω ότι είναι σε πιο καλό επίπεδο από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό μας το δείχνει και τα αποτελέσματα. Μας το δίνουν και τα αποτελέσματα. Ναι. Η ενέργεια είναι το πιο σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια. Δεν είναι το πιο σημαντικό, αλλά είναι βασικό κομμάτι. Δηλαδή η ενέργεια, το πώς θα τρέξει στην άμυνα, το πώς θα τρέξει μπροστά στην επίθεση, να καλύψει ένα λάθος, σου δίνει κατοχές που θεωρητικά τις έχεις χάσει, τις δίνει δικές σου. Όντως αυτό με τους 6 Αμερικάνους που ισχύει τα δύο τελευταία χρόνια, ουσιαστικά 1,5 χρόνο, γιατί πέρσι έγινε, ναι, αυτό, σωστά, μισό του πρωταθλήματος και μετά, mm-hmm. Δίνεις ομάδες το δικαίωμα να πάρουν 6 Αμερικάνους και να μην πάρουν κοινοτικούς. Που όπερ σημαίνει Αμερικάνους ίσον και θεωρητικά πιο γρήγορα πόδια, πιο δυνατά πόδια, όχι πάντα βέβαια αυτό. Εντάξει, αλλά οι ομάδες κοιτούν προς τα εκεί, πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ανάλυση πόσοι ξένοι είναι κοινοτικοί στην Α1. Φαντάζομαι ότι θα είναι λίγοι. Ναι. Οπότε αυτό δείχνει τη στροφή που έχουν και οι ελληνικές ομάδες. Αυτό το κομμάτι του μπάσκετ, το οποίο στην Ευρώπη είναι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ένα παιχνίδι με πιο πολλές κατοχές και τα σκορ στην Ελλάδα είναι αρκετά πιο ψηλά από ό,τι συνήθως. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε και εμείς κάναμε αυτή την κίνηση, γιατί και τα οικονομικά της ομάδας το καλοκαίρι δεν ήταν. Γιατί όσο πιο λίγα λεφτά έχεις να δαπανίσεις, τόσο μικρότερο είναι το πηγάδι που διαλέγεις. Mm-hmm. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε σε αυτό το μοντέλο με ρούκι Αμερικάνους, με ξέρεις το Ρώσο, τον πήραμε μια εβδομάδα πριν την προετοιμασία. Γιατί μα τραυματίστηκε ένας παίκτης ο οποίος δεν ήταν ρούκι, αλλά ήταν και αυτός ένα χρόνο μόνο στην Ευρώπη. Ναι. Και θέλουμε να παίξουμε έτσι, να παίξουμε τουλάχιστον την έδρα μας σε up tempo, να πάμε το μάτς σε πολλές κατοχές, γιατί ακόμη στερούμαστε εμπειριών και παραστάσεων. Ναι. Και αυτό στα δύο μάτς με τον Λαύριο και τον ΠΑΟΚ μας βγήκε καλό. Και υψηλό σκορ και οι ομάδες, και κερδίσαμε σχετικά άνετα τα δύο μάτς. Οπότε μέχρι στιγμής πάμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Έχετε και ένα παιδί, τον Μιχάλη τον Λούτζι, που έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι το Σάββατο. Που και αυτός είναι σε αυτή τη φουρνιά των πρωταθλητών Ευρώπης, της ομάδας νέων που βρίσκουν ρόλους σε ομάδες, έτσι. Δεν είναι ότι πλέον είναι, ναι, απλά, ναι, για να συμπληρώνουν, έτσι. Και νομίζω ότι το Σάββατο, και όταν θα θυμάμαι καλά, ο Λούντζης έκανε και προσωπικό ρεκόρ στην Α1 μέχρι τώρα με τους 17 από τους, ναι, που έχει πραγματικά πολύ καλή εικόνα. Ναι, το σκεπτικό όταν πήραμε τον Μιχάλη ήταν αυτό, να πάρουμε, να το κάνουμε
παίχτη που σημαίνει, παίχτη επαγγελματίας που σημαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο να έχει ευθύνες. Να κάνει λάθη, να παίζει, να είναι κανονικός παίχτης. Αυτό που θέλουμε από τον Μιχάλη είναι να κάνει ό,τι έκανε ο Αντώνης ο Κόνιαρης στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος πέρσι στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να είναι παίχτης, γιατί και ο Αντώνης, αν θυμάστε, πέρσι δεν ξεκίνησε με το ρόλο που τελείωσε τη χρονιά. Βέβαια. Για τον ΑΒ λόγο. Μετά με το πρόβλημα του Μιλένοβιτς, αν θυμάστε, αναγκάστηκε. Έπαιξε πιο πολλά λεπτά και έδειξε ότι πραγματικά είναι ένας κανονικός παίχτης Α1. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς με το Μιχάλη. Να αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην ομάδα και να γίνει πλέον ένας κανονικότατος παίκτης Α1, άσχετα αν είναι μικρός ηλικία. Mm-hmm. Και μέχρι στιγμής το παιδί ανταποκρίνεται. Mm-hmm. Εσύ τον έχεις ζήσει τον ΠΑΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια, ως παίχτης βέβαια, έτσι. Τώρα τον βρίσκεις αντίπαλο ως προπονητής, αλλά με άλλα δεδομένα από αυτά που ήταν όταν ήσουν εσύ. Πώς βλέπεις αυτή τη προσπάθεια την καινούργια? Έχει ξεκινήσει με ήττες, με διάφορα θέματα, με τραυματισμούς. Γενικότερα ένα κλίμα που έχει στραβώσει, παρότι δεν φαινόταν έτσι. Και στα δικά μας τα μάτια, ο ΠΑΟΚ είχε ένα ρόστερ που δεν του αξίζει να παίζει ή να έχει ένα ρεκόρ 2-7, ας πούμε, μετά από 9 επίσημα παιχνίδια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η καινούργια προσπάθεια γέννησε διαφορετικές προσδοκίες. Και αυτές οι προσδοκίες με τα φιλικά ενισχύθηκαν ακόμη παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά έτσι όπως είναι ο αθλητισμός, ένας τραυματισμός, λίγο του Αντώνη, λίγο το πρόβλημα του Ντίλαρ με το μάτι, έβγαλε την ομάδα εκτός χημίας πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είχε χρόνο η ομάδα να δουλέψει χωρίς αυτούς. Σε αντίθεση με τον Χαραλαμπόπουλο που ακούω, ότι ο Χαραλαμπόπουλος ποτέ δεν ήταν στην ομάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να δεν έχει μπει. Δηλαδή, δεν έχει δει πως είναι μέσα στην ομάδα. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε καλά στα φιλικά ή χωρίς τον Χαραλαμπόπουλο. Mm-hmm. Άρα ο Χαραλαμπόπουλος ουσιαστικά δεν είναι απουσία σημαντική. Είναι το παιδί να, εντάξει, μακάρι να γίνει καλά και να παίξει. Αλλά θέλω να σου πω ότι η εικόνα που δείχνει ο ΠΑΟΚ στα φιλικά ήταν χωρίς τον Χαραλαμπόπουλο. Mm-hmm. Αλλά με τον Κόνιαρη και τον Ντίλαρτ μέσα. Και έτσι όπως έγινε αυτό τόσο γρήγορα και πριν ακριβώς μια-δυο μέρες πριν τα επίσημα μάτς, πιστεύω ότι δεν τους έδωσε χρόνο να φτιάξουν την ομάδα, να προετοιμάσουν την ομάδα χωρίς αυτούς. Ναι. Και με τα διπλά μάτς έχει ουσιαστικά, επειδή το ξέρω και σαν παίκτης και πέρυσι να έχεις προπονητής, παίζοντας διπλά μάτς και ταξίδια, έχει ουσιαστικά μία καλή προπόνηση να ετοιμάσεις το μάτς. Σε αυτή τη μία προπόνηση δεν είναι αρκετή αυτή η προπόνηση για να κάνεις από την αρχή μία ομάδα με διαφορετικούς ρόλους. Ναι. Και το να βάλεις διαφορετικούς ρόλους μέσα από τα παιχνίδια νομίζω ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. Έτσι δεν είναι? Ναι, εννοείται. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Παίζεις κολλητά μάτς όπως είπαμε, είναι άλλες οι ομάδες, άλλοι οι αντίπαλοι, πρέπει να προσαρμόσεις λίγο και το ρόστερ σου ανάλογα στον τρόπο παιχνιδιού και στους παίκτες της άλλης ομάδας, οπότε είναι όντως δύσκολο. Μιας που πήσε για την ΑΕΚ που ήσουν πέρσι εκεί στο τεχνικό επιτελείο και επειδή το παιχνίδι σε εξέλιξε ακόμα, αν και από ό,τι βλέπω το καθαρίζει η ΑΕΚ στα 30 δευτερόλεπτα στην παράταση, προηγείται με 6 πόντους. Εκεί ποια είναι η κατάσταση? Δηλαδή είναι κάθε χρόνο ένα καλό ποσό, ένα καλό budget, αλλά δυσκολεύεται πολύ στο και να κρατήσει ένα κορμό και να κάνει αυτό το επόμενο βήμα που θέλει η ΑΕΚ. Και το βλέπουμε και φέτος στο ξεκίνημα της σεζόν. Ναι. Εντάξει, εγώ το έχω πει, το έλεγα και πέρσι, όταν ήμουν στην ΑΕΚ, για να γίνει το επόμενο βήμα που σημαίνει δηλαδή να φτάσει να χτυπάς τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, πιστεύω είναι πολύ δύσκολο ακόμη. Εντάξει, θέλουν να το κάνουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ, έχουν αυτό το σκοπό να κοιτάνε προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Απλά τηρουμένων των αναλογιών είναι δύσκολο την προκειμένη περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα, όντως αυτό με τον κορμό που λες έχεις ένα δίκιο. Υπάρχουν πολλές προσταφαιρέσεις τα τελευταία, όχι μόνο πέρσι ή και φέτος ή και όλα τα χρόνια που είναι η ΑΕΚ στην Α1 τελευταία 4 χρόνια, υπάρχουν αρκετές αλλαγές παιχτών, ακόμη και προπονητών. Αυτό πραγματικά δεν ξέρω. Ίσως κάποια κακά αποτελέσματα να δημιουργούν μια ανασφάλεια στην ομάδα, ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε, ότι ίσως με την αλλαγή γίνει κάτι καλύτερο, που αυτό απαραίτητα δεν ισχύει. Ακόμη και πέρσι δηλαδή, όταν ήμασταν με τον Γιούρη στο πρώτο κομμάτι της χρονιάς που κερδίζαμε όλα τα μάτς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα άνετα και με καλές διαφορές, πάντα υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι θα λέγανε η ΑΕΚ δεν βάζει τους μικρούς, η ΑΕΚ δεν κάνει το ένα, η ΑΕΚ δεν κάνει το άλλο. Δηλαδή υπάρχουν πολλά έτσι διάφορα κομμάτια τέλος πάντων, τα οποία πρέπει να εξυπηρετηθούν.
Και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, ειδικά όταν παίζεις όταν είσαι μια ομάδα που θέλεις να κερδίζεις όλα τα μάτς. Ναι. Οπότε αυτό καμιά φορά αυτή η μουρμούρα, η βαβούρα έτσι, σε φτύρει εντός εισαγωγικών. Ναι. Εσύ το έχεις συνηθίσει το κουστούμι, Γιώργο, του προπονητή? Είσαι οκ με αυτό? Όχι, ούτε κι εσύ, ε? Όχι, πάω με φόρμα στο γήπεδο, είμαι τζιν και ντύνομαι 5 λεπτά πριν μιλήσουμε στο ποδητήριο. Και στα εντός και στα εκτός. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Και επίσης, δηλαδή τώρα δεν είναι λίγο περίεργο για σένα, αλλά θα μου πεις, είναι δουλειά τώρα, έτσι. Και περνάνε τα χρόνια, τέλος πάντων εξελίσσεται το όλο πράγμα και αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά δεν είναι λίγο περίεργο, ας πούμε, να έχεις με τον Κώστα Βασιλιάδη που ήσασταν μαζί, που ξέρω ότι είστε και από το ίδιο χωριό είμαστε, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, ναι. Πάνω κάτω ίδια ηλικία και τώρα έχεις πάει στην άλλη άκρη, ρε παιδί μου, και είσαι εσύ προπονητής, ο Κώστας είναι ο παίχτης, ας πούμε. Δεν είναι λίγο περίεργο? Ναι, με τον Κώστα ήμασταν συμπαίκτες στον ΠΑΟΚ τελευταία χρονιά. Πέρσι στην ΑΕΚ μαζί και φέτος τα τρικαλώ μαζί. Ναι, ναι. Γιατί ήταν και πέρσι στην ΑΕΚ. Σωστά. Όχι, εντάξει, δεν είναι. Με τον Κώστα, όπως είπες, γνωριζόμαστε από μικρά παιδιά. Είναι ηλικιακά πιο κοντά με τον αδερφό μου. Παίζανε μαζί πάντα. Και κάναμε παρέα από μικρή. Εντάξει, ο Κώστας ήρθε σε μια περίοδο που δεν τον είχαμε υπολογίσει εμείς ότι μπορεί να πάρουμε ένα παίχτη τέτοιου βεληνικούς. Ήρθε το παιδί, είναι σοβαρότατος, μας βοήθησε και στο μάτς με τον Λαύριο και στο μάτς με το ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εντάξει. Απλά εγώ τον βοηθάω να προσαρμοστεί, γιατί είμαι πιο πολύ καιρό στην ομάδα, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Δηλαδή, τα τρίκανα είναι σε διαφορετικό επίπεδο από ό,τι η ΑΕΚ, από ό,τι ο ΠΑΟΚ, από ό,τι άλλες ομάδες που έχει παίξει. Ναι. Και εγώ προσπαθώ να το βοηθήσω να έχει εγκλιματιστεί το παιδί, απλά να δει τις καινούριες καταστάσεις. Υπάρχει και μια τελευταία ερώτηση, έχει να κάνει με τον Σοτσανίτη, γιατί και αυτός είναι μια έτσι πολύ, πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Στα Τρίκαλα τον ανακοινώσατε τις προηγούμενες μέρες, αλλά ακόμα θέλει χρόνο, έτσι, δηλαδή θα πάρει καιρό για να τον δούμε στο παρκέ, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πόσο καιρό θα πάρει, ακόμη δεν είναι έτοιμος, μπορώ να σου πω. Αυτό είναι, ναι, το μόνο σίγουρο. Ναι. Εντάξει, το παιδί προέρχεται από μια ρήξη αχιλλείου και ξέρουμε ότι είναι ένα κορμί βαρύ, ένα κορμί που αυτούς τους τραυματισμούς δεν τους βοηθάει να επανέλθουν πιο γρήγορα. Αλλά το παιδί μπαίνει, κάνει κάποια κομμάτια της προπόνησης, αλλά είναι διαφορετικό το κάποιο κομμάτι της προπόνησης στο μισό γήπεδο ή μία φορά να παίξει πάνω κάτω, πρώτα να παίζει έστω και 3 λεπτά αγωνιστικά συνεχόμενα. Βέβαια. Αυτό θέλουμε σιγά σιγά να το δούμε, χωρίς να επιβαρύνουμε το πόδι του. Κάθε μέρα είμαστε σε συνεννόηση και με το Σόχο και με το γυμναστή για το πόσο μπορεί να μπαίνει στο κομμάτι. Όποτε νιώθει αυτός καλά συνεχίζει, όποτε νιώθει ότι δεν μπορεί σταματάει. Οπότε ουσιαστικά το Σόχο θα τον υπολογίσουμε όταν θα κάνει μία εβδομάδα, 10 μέρες προπόνηση κανονική. Τώρα από ό,τι θα είναι αυτό δεν ξέρω. Ελπίζω ότι θα είναι το πιο γρήγορα. Αλλά σήμερα που μιλάμε δεν είναι σε αυτήν την κατάσταση. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να έχετε στα Τρίκαλα. Καλή ξεκούραση τώρα και αυτό το Σαββατοκύριακο που δεν υπάρχει το πρωτάθλημα. Έτσι, και καλή υπομονή σε όλη τη διάρκεια τη σεζόν. Καλό βράδυ. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.